η βιβλία που λέγαμε την περασμένη φορά είναι ένας εχθρός ύπουλος που καταπροδίδει την ψυχή και μάλιστα την σωτηρία της, τότε γίνεται φανερόν ότι απαιτείται οπωσδήποτε να αναπτυχθεί μέσα εις την ψυχή η ανδρεία. Πρέπει η ψυχή να είναι ανδρεία. Αλλά τι είναι η ανδρεία? Ανδρεία είναι η καρτερία της ψυχής, είναι η δύναμη, η ισχύς της βουλήσεως. Είναι, όπως έλεγε και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, είναι η επιστήμη των δεινών και των θαραλέων. Και όπως λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πινουσιώτης, ανδρείαν ηγούμεθα την κατά των δυσχερών υπεροψίαν και το γενναίος φέρειν τα συμβαίνοντα. Ότι η ανδρεία νομίζω ότι είναι ότι το να σταθείς πιο πάνω από τις δυσχέρειες που συναντάς και να φέρεις με γενναιότητα εκείνα τα οποία σου συμβαίνουν. Αυτό λέγεται ανδρεία. Και όπως λέγει και ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, ανδρεία εσύ ισχύς και καρτερία εν της κατά Θεών πόνης και πειρασμής. Είναι η ισχύς και η καρτερία εις τους πειρασμούς και εις τους πόνους και εις τις δοκιμασίες που σου προσφέρονται εις την ζωή, αλλά πειρασμοί και πόνοι και δοκιμασίες κατά Θεών. Η Παλαιά Διαθήκη διακρίνει 4 βασικές αρετές στην ψυχή του ανθρώπου, από τις οποίες 4 βασικές αρετές εξαρτάται όλος ο ορμαθός των αρετών. Λέγει επί παραδείγματι στο βιβλίο Σοφία Σολομώντος στο 8ο κεφάλαιο, και η δικαιοσύνη αγαπάτης, εάν κανείς λέει αγαπά την δικαιοσύνη, εδώ με την έννοια της αρετής, εάν κανείς αγαπάει την αρετή, η πόνη τάφης και στάφης της εν υποστάτου σοφίας. Ποιοι είναι αρετές? Ποιες είναι αυτές? Σοφροσύνην γάρ και φρόνησιν εκδιδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρείαν, όν χρησιμότερον ουδένα στην εν βίο ανθρώπου. Αυτές οι 4, η σοφροσύνη, η φρόνηση, η δικαιοσύνη και η ανδρεία. Αυτά τα οποία λέγει όταν κανείς χρησιμοποιήσει εις τον βίο του, δεν υπάρχει τίποτε χρησιμότερο για τους ανθρώπους. Αλλά αυτή η διάκριση των αρετών γίνεται όχι μόνο από την Αγία Γραφή, αλλά γίνεται, όπως είναι επόμενο, και από τους πατέρας της Εκκλησίας μας. Ενδεικτικώς σας αναφέρω πως το περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διότι πάρα πολλοί πατέρες αναφέρονται σε αυτήν την τετραμερή διάκριση των αρετών. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ψυχικάς αρετάς λέγομεν είναι τα γενικοτάτα 4 στάφτα, έτοιμε στη σύν. Ανδρεία, φρόνηση, σοφροσύνη και δικαιοσύνη. Είναι η ανδρεία, είναι η φρόνηση, είναι η σοφροσύνη και η δικαιοσύνη. Εκ τούτων δε αποτύκτονται ψυχικοί αρετές. Πίστης, ελπής, αγάπη, προσευχή, ταπείνωση και ακολουθεί μία σειρά ολόκληρη από αρετάς που περιγράφει εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ώστε λοιπόν ακόμη και η πίστη και η αγάπη και η ελπίς, αυτές οι θεμελιώδεις αρετές που είχαμε αναπτύξει πρόπερση, όπως ενθυμίστε, εξαρτώνται από αυτές τις 4. Τότε πρόπερση σας τις είχα αναφέρει αυτές τις 4 γενικοτάτας αρετάς. Ήρθε η ώρα να δούμε τη μία από αυτές. Είναι η ανδρεία. Και οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί
και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και οι λοιποί σοφοί διέκριναν τα αρετά, τα γενικότα τα αρετά σε τέσσερις. Και είναι ίδια. Αν λάβω υπόψη, αυτό σας το λέγω να το γνωρίζετε, ότι το βιβλίο Σοφία Σολομώντα είναι παραγωγή του 10ου αιώνα π.Χ. Η σοφή της Ελλάδος είναι του 6ου, του 5ου, του 4ου αιώνα π.Χ. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε οι Έλληνες να πήραν από την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει η άποψη ότι ο Πλάτων έκλεψε πολλά από τους προφήτες από την Παλαιά Διαθήκη. Άλλο τώρα αν αυτή, όπως λέγουν οι πατέρες, η κλεψία, έτσι τη λέγουν, αυτή η κλεψία είναι επενετή. Αυτή η κλεψιά είναι, λέγει, επενετή κλεψιά. Αλλά, προσέξτε γιατί το είπα, για να μην εκφιάζουμε διαρκώς την ελληνική σοφία και παραμερίζουμε τη σοφία του Θεού, προηγείται η σοφία του Θεού. Από τη σοφία του Θεού έχουν πάρει οι σοφοί. Και πολλές φορές, έτσι γίνεται συνήθως, προσφέρουν τη σοφία αυτή σαν σοφία δική τους. Η φρόνηση είναι αυτό που λέμε να σκέπτομαι σωστά. Αυτό θα πει φρόνηση. Η φρόνηση και η δικαιοσύνη να απονέμω τα ίσα δικαίως. Όχι με την έννοια αρετή, αλλά με την έννοια που την έχουμε και σήμερα στη γλώσσα μας. Να απονέμω τα ίσα δικαίως. Αυτά ανάγονται εις την νόηση. Αυτά τα δύο, αυτές οι δύο αρετές. Η σοφροσύνη αναφέρεται στο συνέστημα και η ανδρεία αναφέρεται στην βούληση. Έτσι έχουμε τέσσερις γενικοτάτας αρετές εις το τριμερές της ψυχής. Νόηση, συνέστημα, βούληση. Που είναι φρόνηση, δικαιοσύνη, σοφροσύνη, ανδρεία. Όταν αναφέρεται η ανδρεία στην βούληση, δεν μπορούμε να πούμε ότι η ανδρεία είναι η βούληση. Όχι, διότι πολλές φορές η βούληση να είναι χαλαρά. Οπότε να μην έχουμε ανδρεία. Να έχουμε μεν βούληση, αλλά να μην έχουμε ανδρεία. Γι' αυτό το πράγμα θα λέγαμε ότι η ανδρεία είναι η ισχύ της βουλήσεως. Είναι η κρατώση της βουλήσεως. Είναι η εδραίωση της βουλήσεως. Βούληση θα πει θέληση. Για να φτάσει όμως η ανδρεία, συγγνώμη, η βούληση να κρατεωθεί και να αποδώσει την ανδρεία, προφανώς πρέπει να ασκηθεί μία πίεση. Πρέπει με άλλα λόγια να ασκηθούμε εμείς πάνω στο σημείο αυτό. Να ασκήσουμε την βούλησή μας. Έτσι, αν ασκήσουμε τη βούλησή μας, την παιδαγωγήσουμε για να αποδώσει την ανδρεία, τότε θα λέγαμε ότι η ανδρεία, σαν καρπός της ασκήσεως και της ελευθέρας μας προαιρέσεως, είναι αρετή. Να γιατί είναι αρετή. Μάλιστα, με την ευκαιρία να σας πω τι είναι αρετή. Αν σας ερωτήσει κανείς τι είναι αρετή, τι ορισμό θα μπορούσαμε να δώσουμε στην αρετή. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι η αρετή είναι έργον προς Θεόν εν προαιρέσει. Αυτό είναι αρετή. Δηλαδή είναι έργον, το οποίο έργον δεν έγινε αυτομάτως μέσα μας, έγινε κατόπιν κόπου. Η λέξη έργον αυτό σημαίνει. Σημαίνει ότι έγινε κατόπιν προσπαθίας. Δεύτερον, αυτή η προσπάθεια δεν έγινε αναγκαστικά, αλλά έγινε εν προαιρέσει. Το ήθελα. Διότι αν κάνω ένα έργο το οποίο δεν έχει το στοιχείο της προαιρέσεως, τότε δεν είναι αρετή. Και τρίτον, ότι αυτό το έργο που έχω κάνει εν προαιρέσει πρέπει να αποδοθεί στο Θεό. Όπως λέγει, προς Θεόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Διότι αν έγινε έργο, έγινε εν προαιρέσει, αλλά δεν αποδίδεται εις τον Θεό, τότε δεν είναι αρετή. Εκείνο που θα λέγαμε είναι αρετή, για να έχει τα στοιχεία της αρετής, πρέπει να έχει αυτά τα τρία. Να είναι έργο,
κόπος, υδρότας, κόπος. Να είναι εν ελευθερία το έργο αυτό, να μην μας πιέζει κανένας. Άλλο εάν πιέσουμε εμείς τον εαυτό μας, αυτό πάλι θα είναι εν προαιρέσει. Νιστάζω και πρέπει να βγάλω μια εργασία. Και όταν σηκώνουμε και πάω και πλένω τα μάτια μου, το κεφάλι μου για να ξενιστάξω, εδώ ασκώ εγώ την πίεση, αλλά την ασκώ γιατί εγώ το θέλω. Οπότε εδώ είναι εν προαιρέσει. Και τρίτον, αυτό που κάνω να αναφέρεται στο Θεό, να αποβλέπει στο Θεό, εις τη δόξα του Θεού. Αυτό λέγεται αρετή. Υπάρχουν έργα στη ζωή μας τα οποία είναι μόνο ως κόπος χωρίς προαίρεση. Βεβαίως, είναι αυτά που λέμε αγκαρίες. Υπάρχουν έργα που γίνονται με κόπο και με προαίρεση, αλλά δεν προσφέρονται στο Θεό. Αγαπητοί μου, τα πιο πολλά έργα των ανθρώπων εκεί κινούνται. Δεν κινούνται για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορεί να αποδοθούν αυτά ως αρετές. Πρέπει να είναι και το τρίτο στοιχείο. Έτσι η ανδρεία είναι κόπος να ασκηθεί η βούληση με το στοιχείο της προαιρέσεως και με σκοπό να υπηρετήσει αρετά άλλα προς δόξα Θεού. Με αυτή την προϋπόθεση η ανδρεία είναι αρετή. Πόσο σπουδαία είναι η ανδρεία, αρκεί να δούμε ότι τελικά η φρόνηση και η δικαιοσύνη αποφασίσει ή η σοφροσύνη, αλλά η βούληση αδρανήσει, η ανδρεία αδρανήσει, όλα μένουν αδρανή. Ούτε εκείνο το καλό που σκέφτηκα, ούτε εκείνο το καλό που θέλω να ασκήσω καθιονδήποτε τρόπον, είτε δικαιοσύνη, είτε θέμα σκέψεως και φρονήσεως, είτε θέμα σοφροσύνης και εντροπίας κτλ. Δεν θα μπορέσω να το φέρω εις πέρα εάν η βούλησή μου δεν κινητοποιηθεί, εάν δεν έχω δει το στοιχείο της ανδρείας. Η ανδρεία λοιπόν τι είναι? Η ανδρεία είναι η ορθή θέση της βουλήσεως. Υπάρχει περίπτωση να παρεκκλίνει η βούληση ένθεν και ένθεν? Βεβαίως. Όπως δίνεται να παρεκκλίνει και το συνέστημα, η σοφροσύνη, όπως και η φρόνηση δίνεται να παρεκκλίνουν. Εάν η βούληση ως ανδρεία παρεκκλίνει, εάν μεν παρεκκλίνει προς τα πάνω, τότε λέγεται αυτό θρασίτης. Εάν αποκλίνει προς τα κάτω, τότε αυτό λέγεται δημία. Όπως και η σοφροσύνη στο συνέστημα, η ορθή θέση του συναισθήματος είναι η σοφροσύνη. Εάν κινηθώ προς τα πάνω, αυτό λέγεται ηλυθιώτης. Εάν κινηθώ προς τα κάτω, αυτό λέγεται ακολασία. Έτσι πρέπει να υπάρχει η ορθή θέση της σοφροσύνης. Έτσι και στη βούληση πρέπει να έχω την ορθή θέση της βουλήσεως, που είναι η ανδρεία. Ούτε πάνω στη θρασίτητα, ούτε κάτω στη βιλία. Αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά περί βιλίας, η βιλία δεν είναι παρά απόκληση της βουλήσεως. Πρέπει ως εκ τούτου που κάναμε αυτή την τοποθέτηση να διακρίνουμε πάντοτε, δυστυχώς όμως δεν είναι εύκολο πάντοτε για τα μη εξισκημένα μάτια, να διακρίνουμε πάντοτε την ανδρεία από την θρασίτητα. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Η θρασίτη πάντα συνδέεται με την παρέκκληση του νου, που είναι η ανθρωσύνη. Ενώ αντιθέτως η ανδρεία συνδέεται με την ορθή θέση του νου, που είναι η φρόνηση. Έτσι έχω ανδρεία μετά φρονήσεως. Αντιθέτως έχω
αφρασίτητα με τα αφροσύν, αμυαλοσύν. Ο Ανδρίος, καλύτερα ο Ανδρίος, δεν σημαίνει ότι είναι εκείνος ο οποίος στερείται φόβου. Δηλαδή δεν φοβάται ο Ανδρίος άνδρας, ο Ανδρίος, η Ανδρία γυναίκα, δεν είναι αυτός που δεν φοβάται, αλλά είναι εκείνος που φοβάται μεν, αλλά υπομένει καρτερικός. Μένει στη θέση του. Δεν φροντίζει την θέση την οποία έχει καταλάβει. Εκείνα τα οποία δεν φοβείται ο Ανδρίος δεν είναι τα υπεράνθρωπα και τα υπερφυσικά, αλλά είναι τα κατάνθρωπον. Δηλαδή, θα φοβηθώ εκείνα που είναι στα μέτρα των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Δεν θα φοβηθώ. Εάν με απειλεί άνθρωπος, τότε θα πω δεν τον φοβούμαι. Τι είπε ο Χριστός πάνω σε αυτό? Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνε. Μη φοβάστε, λέει, από τους ανθρώπους. Μη φοβάστε. Είδατε, η Ανδρία είναι εντολή του Χριστού. Μη φοβάστε από τους ανθρώπους που δεν μπορούν τίποτα να σας κάνουν, και παίρνει το έσχατον ο Κύριος. Τον θάνατο. Τον θρόνον. Να σας σκοτώσουν. Να σας αφαιρέσουν τη ζωή. Μάλλον φοβήθητε τον έχοντα εξουσία. Μάλλον να φοβηθείτε εκείνο που έχει εξουσία να σας βάλει στην κόλαση, στην γέννα του πυρός. Ή τον Θεό. Να το λοιπόν πως βγαίνει μια χαρά αυτό. Ο Ανδρίος είναι εκείνος ο οποίος δεν φοβείται τα κατάνθρωπα. Φοβείται όμως τα υπερφυσικά. Φοβείται τα θεία. Αυτός είναι ο Ανδρίος. Αντιθέτως, ο Θρασής φοβείται τους ανθρώπους, αλλά δεν φοβείται το Θεό, δεν φοβείται τίποτα το υπερφυσικό. Αυτό λέγεται όχι Ανδρία, λέγεται Θρασίτη. Αν ακούσετε να λέει κάποιον, εγώ δεν πιστεύω στον Θεό, εγώ δεν φοβάμαι το Θεό, αυτό δεν είναι Ανδρία. Αυτό είναι Θρασίτη. Είπε άφρον εν καρδία αυτού και εσύ Θεό, λέει ένα ψαλμικό τύπο. Ποιο το είπε, ότι δεν φοβάται, ότι δεν υπάρχει Θεό? Και συνεπώς δεν τον φοβείται. Άφρον. Να ότι η θρασίτη συνδέεται με την αφροσύνη, με την αμυαλοσύνη. Ενώ η Ανδρία θα πει, εγώ φοβούμαι τον Θεό, διότι συνδέεται με τα της χρονήσεως, με το μυαλό. Θα λέγαμε συνεπώς σήμερα εκείνο το φαινόμενο που παρατηρείται κάπως μαζικά. Όχι, αλήθεια. Μόδα είναι, ελπίζω θα περάσει. Γιατί έτσι είναι όλα, μόδες είναι. Που οι άνθρωποι λένε ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω στο Θεό. Μάλιστα ο μαθητικός μας κόσμος και ο φοιτητικός μας κόσμος δηλώνουν την αθεία τους και νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτόν πετυχαίνουν κάτι καινούριο, κάτι μοντέρνο, κάτι που μπορούν να καυχόνται γι' αυτό. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι φρασίτη. Όταν ένας λέει στο δικαστήριο δεν παίρνω όρκο γιατί δεν... Όχι ότι όρκος είναι καλό πράγμα. Άλλο πράγμα αυτό. Γιατί δεν πιστεύω στο Θεό. Και το διακηρύσει δημοσία. Δεν είναι Ανδρία αυτό, αυτό είναι φρασίτης. Συνδεωμένη μετά της αφροσύνης, της αμυαλοσύνης. Όπως ο Μίος και εκείνος ο οποίος βλασφημά. Είχε αμαχή. Τα βάζει με τον Θεό. Τα βάζει με την Εκκλησία. Αυτό ουδέποτε είναι Ανδρία. Όλα αυτά είναι φρασίτης. Γι' αυτό και λέγει η Αγία Γραφή δια των παροιμιών. Ούτε στη σοφία, ούτε στη Ανδρία, ούτε στη βούληση προς τον ασεβή. Ο ασεβής λέει δεν έχει ούτε σοφία, ούτε Ανδρία, ούτε βούληση. Ο ασεβής άνθρωπος δεν έχει. Όλα ό,τι έχει βρίσκονται σε κατάσταση παρεκκλήσεως, στραβής τοποθετήσεως. Αλλά ούτε και η πίστη στο Θεό και η υποταγή στο θέλημά του δύναται να χαρακτηριστούν ότι είναι δουλεία ή δηλεία. Δεν υποτάσσουμε στο θέλημα του Θεού γιατί είμαι δειλός. Ούτε πιστεύω εις τον Θεό γιατί είμαι δειλός. Εν προαιρέσει υποτάσσουμε και λέγομαι δούλος του Θεού. Και συνεπώς αυτό είναι Ανδρία. Τι είναι εκείνο που χαλιβώνει την βούληση, την θέληση?
για να γεννηθεί η Ανδρία. Είναι ωραία αρετή, αγαπητοί μου, η Ανδρία. Οι αρχαίοι Έλληνες την ετοίμησαν όλες ιδιαίτερες την Ανδρία. Και τις τέσσερις αρετές. Και τις τέσσερις. Και μην πηγαίνει το μυαλό σας πάντα όταν λέμε Ανδρία στα πολεμικά κατορθώματα. Όχι, όχι, όχι. Η Ανδρία είναι εις όλους τους τομείς της ζωής, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματος. Τι είναι εκείνο που γεννά την Ανδρία και χαλιβδώνει τη θέληση ώστε να την αποδώσει? Είναι η υπομονή. Θα φανταζόσαστε ότι αυτή η αρετή, η αρετή μπαμπάκι, η αρετή μπαμπάκι, θα μπορούσε να αποδώσει αρετή χάλιβα? Και όχι. Αποδίδει η υπομονή την Ανδρία. Γιατί απλούστατα μοιάζει ότι η υπομονή είναι μπαμπάκι, αλλά δεν είναι, είναι χάλιβα. Είναι σκληρότατο πράγμα η υπομονή. Είναι δυνατό το πράγμα. Τόσο δυνατό ώστε, να πω ένα παράδειγμα, αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, ότι οι σταγόνες του νερού κυλαίνουν, τρυπάνε ακόμη και τα μάρμαρα. Είναι πιο δυνατό το νερό από το μάρμαρο. Με την υπομονή του όμως, σταγόνα, σταγόνα, τρώει το μάρμαρο. Η υπομονή λοιπόν είναι σκληρό πράγμα. Είναι χάλιπ πραγματικός. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, η υπομονή εν παντή έργο πίκτει την Ανδρία. Η υπομονή στο κάθε έργο γεννάει την Ανδρία. Πάρετε το πρόσωπο του Ιώβ. Ο Ιώβ φάνηκε Ανδρίος. Ανδρίος εις το έπακρον. Διότι, σας ξαναλέγω, δεν είναι Ανδρία μόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις. Υπήρξαν άνθρωποι που εφάνηκαν Ανδρίοι στον πόλεμο, αλλά άνανδροι των καθημερινών βίων. Και μπροστά στη ζωή την ίδια να φάνηκαν δειλοί και άνανδροι. Τι είναι εκείνο που έκανε λοιπόν τον Ιώβ να σταθεί τόσο ανδρείος εις την καταπληκτική του αυτή δοκιμασία? Η υπομονή. Είχε υπομονή. Αυτό ήταν το μυστικό του Ιώβ. Γι' αυτό πολλοί θεωρούν την υπομονή, για την οποία έχουμε μιλήσει σε ειδικό θέμα στην αρχή του χρόνου, το τελευταίο μας, ένα από τα τελευταία θέματα του καλοκαιριού ήταν, σαν ένα παθητικό στοιχείο της ψυχής. Και όμως είναι τόσο δυναμικό στοιχείο. Η υπομονή που γεννά την Ανδρία είναι θαυμαστό όπλο εναντίον των ποικίλων δοκιμασιών της ζωής, αλλά και αυτής της πίστεως. Εκείνοι οι οποίοι δοκιμάζονται εις την ζωή ή στην πίστη και αντέχουν λέγονται ήρωες. Αυτός ο ηρωισμός γεννιέται από την υπομονή και από την Ανδρία. Θα ήθελα να σας διαβάσω μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περικοπή από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το 10ο κεφάλαιο. Λέγει, αναμνημονεύκεστε, να θυμάσαστε, τας πρώτερας ημέρας, της πρωτινέσας ημέρας, όταν είχατε πιστέψει Χριστόν, εμές φωτισθέντε, πολλήν άθλησιν υπεμείνατε παθημάτων. Υπεμείνατε, λέγει, υπομείνατε, πολλήν άθλησιν από παθήματα. Τούτο μεν, ομιγισμίστε και θλίψεσι θεατριζόμενοι. Είχατε γίνει θέατρο με τους ομιγισμούς και με τα θλίψεις τας οποίας σας επέφεραν οι εχθροί σας. Τούτο δε κοινωνεί των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες. Γινήκατε από την άλλη μεριά και δείξετε την ανδρία σας και την υπομονή σας με το να γίνετε κοινωνή, μέτοχοι εκείνων που κάνατε συντροφιά και υπέφεραν τα πάνδυνα. Και την αρπαγή των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Και το άρπαγμα της περιουσίας σας
Με χαρά, λέγει, το δεχθήκατε. Γινόσκονται, γνωρίζονται, έχει εν εαυτής χρήτωνα ύπαρξη εν ουρανής και μένουσα. Ότι έχετε καλύτερη περιουσία και μόνιμη εις τους ουρανούς. Βλέπετε τι καταρθώματα κάνει, τι κάνει η ανδρεία και η υπομονή. Και την περιουσία τους άρπαζαν και οι θάνατον τους οδηγούσαν, έμεναν οι πρώτοι χριστιανοί στη θέση τους. Δεν προέδιδαν τίποτα. Και λέγει τώρα ο Απόστολος, μη αποβάλλετε την παρησίαν ημών. Μην αποβάλλετε συνεπώς την παρησίαν σας. Δηλαδή την ανδρείαν σας. Μην την αποβάλλετε, μην την βάλετε. Σας είναι χρήσιμη η ανδρεία. Η της έχει μισθαποδοσίαν μεγάλη. Έχει πολύ τιμή από το Θεό. Αυτή σας η ανδρεία. Υπομονή γαρά έχετε χρίαν. Έχετε ανάγκη από υπομονή. Γιατί τους τα γράφει αυτά, λέει αναμνήσκεστε. Θυμηθείτε την πρώτη σας, τα πρώτα σας βήματα στην πνευματική ζωή. Τι ανδρεία είχατε. Επειδή οι χριστιανοί είχαν αυτοί κάπως σαλευθεί, τώρα τους υπενθυμίζει πώς ήσαν πρώτα και τι τους λέγει. Να ξαναγυρίσουν από εκείνο που γεννάει την ανδρεία. Την υπομονή. Γι' αυτό τους λέγει, υπομονή γαρά έχετε χρίαν. Έχετε ανάγκη από υπομονή. Κάνετε υπομονή και θα δείτε ότι θα γεννηθεί η ανδρεία. Αλλά η ανδρεία μαζί με την πίστη τώρα θα είναι εκείνα τα όπλα με τα οποία θα πολεμήσει ο πιστός τις έσχατες μέρες των αντίχριστων. Μην νομίζετε όμως ότι θα είναι τότε μόνον. Και σήμερα που έχουμε τα προδρομικά αυτάς θέσεις και καταστάσεις του αντιχρίστου, και σήμερα έχουμε ανάγκη από την πίστη και την ανδρεία. Το σκεφτήκατε, αγαπητοί μου, ότι για να μείνει κανείς σήμερα χριστιανός έχει ανάγκη από την πίστη και την ανδρεία. Όχι μόνο πίστη, αλλά πίστη και ανδρεία. Είναι όπλα μοναδικά και πρέπει να τα έχουμε πάντοτε έτοιμα σε κάθε στιγμή που θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Όταν ο Ματαθίας, ο πατήρ των Μακαβαίων, που ξεκινάει αυτό το κίνημα των Μακαβαίων, αισθάνθηκε ότι το έθνος του εκκινδύνευε, αλλά και ταυτοχρόνως και η πίστη, διότι είναι γνωστό ότι έθνος και πίστης εις Θεόν για τους Εβραίους ήσαν τόσο στενά δεμένα, συνυφασμένα, ώστε δεν μπορούσε να νοηθεί το ένα χωρίς το άλλο. Θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο το Ισραήλ και οι μύθοι Έλληνες, οι Ελλάς, έχουμε κοινή πορεία. Και εμείς κάπως έτσι κινούμεθα ή έχουμε κινηθεί. Αυτό δυστυχώς το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά και τα μόλι τελευταία χρόνια τίνομαι να το εγκαταλείψουμε ολότελα. Και δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία, αγαπητοί μου. Δεν έχει ανάγκη η χριστιανική μας ιδιότης. Έχει ανάγκη η εθνική μας ιδιότης. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από τον Χριστό. Και αν κλωτσάμε σήμερα τον Χριστό σαν Έλληνες, ο Χριστός πάει παραπέρα. Εμείς τι θα κάνουμε σαν Έλληνες εάν πετάξουμε τον Χριστό? Αν μπορούμε να επιζήσουμε, να επιβιώσουμε εάν δεν έχουμε Χριστόν? Και λέγει λοιπόν, εμψυχώνοντας ο Ματαθίας τα παιδιά του, γιατί από τον Ματαθία και τα παιδιά του ξεκινάει αυτή η δραστηριότητα των Μακαβαίων, γενική πλέον ονομασία Μακαβαίοι. Ένα το παιδί επωνομάζεται ο Μακαβαίος και από εκεί πήραν όλοι το όνομα Μακαβαίοι, όσοι πολέμησαν και βρέθηκαν σε αυτό το κίνημα εναντίον των κατακτητών. Λέει τα εξής λόγια. Και εμείς τέκνα, και εσείς παιδιά μου, ισχύσατε και ανδρίζεστε εν τον νόμο, ότι εν αυτό δοξασθήσεστε. Τι λέγει? Να ισχύσετε και να ανδρίζεστε μέσα στο νόμο του Θεού.
διότι μέσα εις αυτόν και θα δοξαστείτε. Και πράγματι, τα βιβλία των Μακαβαίων είναι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και δοξάζονται οι Μακαβαίοι. Όμως τι είπε, μέσα εις αυτόν θα δοξαστείτε. Και οι Έλληνες που έχουμε παράλληλη ιστορία, μόνο τότε θα δοξαστούν και τότε η Ελλάς θα δοξαστεί, όταν κινούνται οι Έλληνες και η Ελλάς εν Χριστώ Ιησού. Μόνο τότε. Αλλά αν αυτός ο πόλεμος προς τα έξω, δια τους εξωτερικούς μας εχθρούς, δια τον Αντίχριστο, δια την αθελία, δια την καταπολέμηση της πίστεως, χρειαζόμεθα πίστην και ανδρεία, τι όπλα θα χρησιμοποιήσουμε δια τον έξω πόλεμο, δια τον πόλεμο της ψυχής προς τον εαυτό της, κατά του σατανά, κατά των ταφών? Τι είναι εκείνο το οποίο θα αντιτάξουμε ως όπλα? Είναι, αγαπητοί μου, πάλι η πίστη και η ανδρεία. Πολλοί ξεκινάνε για την πνευματική ζωή. Μην γυφθάνουν στο τέρμα. Γιατί? Τι λείπει? Η ανδρεία. Η ανδρεία μας λείπει. Φοβούνται οι άνθρωποι τον διάβολο και δεν αποφασίζουν να πολεμήσουν. Φοβούνται τον κόσμο και δεν αποφασίζουν να τον εγκαταλείψουν. Όχι να τον εγκαταλείψουν τοπικώς, να πάνε κάπου αλλού, να τον εγκαταλείψουν τροπικώς, να μην λογαριάζουν πλέον τη γνώμη του κόσμου στα θέματα της πνευματικής των ζωής. Φοβούνται λοιπόν τον κόσμο. Φοβούνται ακόμη και την ένταση των πειρασμών. Όταν έλθει ο πειρασμός να τρίζει τα κόκαλά τους, είτε σαν δοκιμασία στον τομέα της εγκρατείας και της σοφροσύνης, της σωματικής και ψυχικής ηθικότητος, ακεραιότητος, και τρίζει η ύπαρξή τους, ή βρεθούν στην ανάγκη να λυγίσουν μπροστά σε χρήματα ή συμφέροντα, τότε φοβούνται αυτούς τους πειρασμούς. Δεν έχουν την ανδρεία να πούν «εδώ θα πεθάνω». Εδώ. Και δεν πεθάνει κανείς. Ο Θεός ενισχύει. Και αναδεικνύει νικητάς. Αλλά επειδή φοβούνται τους πειρασμούς, οι οποίοι πειρασμοί είναι, τι είναι λέτε, σκιάχτρα είναι. Είναι σκιάχτρα, όπως θα βρεθούμε σε ένα χωράφι τη νύχτα, το έχουν βάλει εκεί για να διώχνουν τα πουλιά οι αγρότες, εκείνα τα ψεύτικα, τα ανδρίκελα, τα σκέπτικους ανθρώπους, τα σκιάχτρα. Και δούμε εμείς αυτά τα σκιάχτρα κάθε φορά που μπαίνουμε στο χωράφι τη νύχτα και μας παίρνει φόβος ότι είναι άνθρωποι που έχουν εναντίον μας. Αλλά όταν ανοίξουμε φως και δούμε, θα δούμε ότι είναι ψεύτικα πράγματα. Και οι πειρασμοί τι νομίζετε στο βάθος είναι? Τι νομίζετε? Τρίζει την ύπαρξη του ανθρώπου ο πειρασμός. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι ανδρείος, τότε γρήγορα απογυμνούται ο πειρασμός, καταπίπτει και φαίνεται η αδυναμία του, όπως και ο διάβολος. Έτσι, στη συνέχεια φοβούνται και αυτό τον ίδιο τον εαυτό τους. Θα αντέξω, δεν θα αντέξω? Και άμα τους πεις για πνευματική ζωή, φοβούνται και αυτό το μήκος της ζωής. Και τι λέγουν? Άσε αργότερα. Αργότερα θα επιστρέψω εις Χριστόν, διότι τώρα δεν ξέρω εάν θα αντέξω να ζήσω την πνευματική ζωή. Όλα αυτά είναι διότι λείπει η ανδρεία. Εις το τέλος της ζωής του ο Μωυσής, κατ' εντολή του Θεού, προτρέπει τον Ισραήλ με τα εξής λόγια. Είναι στο Δευτερονόμιο. Ανδρίζου και ίσχυε ο Ισραήλ. Μη φοβού, μη δε δηλιάσεις, μη δε πτωηθείς. Ανδρίζου και ίσχυε, μη φοβάσαι, μη δηλιάσεις, μη πέσεις κάτω, μη λυγίσεις, μη πτωηθείς. Ότι Κύριος ο Θεός σου ούτε μη σε αλεί, ούτε μη σε εγκαταλείπει. Γιατί Κύριος ο Θεός σου ούτε θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας εγκαταλείψει, τι είναι αυτό? Δηλία, απουσία, ανδρεία. Και δια την εσωτερική, θα έλεγα, μάχη, γράφει ο Απόστολος Παύλος.
αρχή να δω ημίν, λέει στους Εφεσίους, για να δώσει εσάς ο Θεός δυνάμει κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπο. Και ο Άγιος Δήλος ο Συναίτης σημειώνει: ταπεινοφροσύνης πολλής επιμελήσεται και ανδρείας και ουνήσου δαιμόνων επίρρεια καθάψητε της ψυχής. Αν φροντίσει κανείς δια την ταπεινοφροσύνη και την ανδρεία, τότε οι δαίμονες καθόλου δεν θα έρθουν να αγγίξουν την ψυχή σου. Δεν πρέπει, αγαπητοί μου, να φοβούμεθα τους δαίμονες. Είναι ανίσχυροι. Είναι μορμολίκια. Φτιάχτρα δηλαδή. Είναι ανίσχυροι οι δαίμονες. Μην τους φοβόμαστε. Κάνουν μόνο θόρυβο. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Αλλά πότε όμως δεν πρέπει να τους φοβούμεθα? Όταν έχουμε τον Θεό με στην ψυχή μας. Όταν δεν έχουμε τον Θεό με στην ψυχή μας, τότε να τους φοβούμεθα, τότε επιδρούν, τότε άπτονται και της ψυχής μας και του σώματός μας. Δηλαδή πως άπτονται? Μας προκαλούν ζημία και δαιμονισμών και λοιπά. Όταν είμαστε δίψυχοι άνθρωποι, δίψυχος θα πει ανεμόμυλος, θα πει ανεμοδείχτης, μια γυρίζει από εδώ και μια γυρίζει από εκεί. Όταν τη μια στρέφεται προς τον Θεό και την άλλη στρέφεται προς τον διάβολο για να ζητήσει βοήθεια, αυτό είναι διψυχία. Αν είναι διψυχος, λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφός, ακατάστατος εμπάσες τες οδείς αυτού. Έτσι λοιπόν, ο διψυχος άνθρωπος, οπωσδήποτε στερούμενος ανδρείας, είναι αποτέλεσμα της ελλείψεως ανδρείας η διψυχία. Αυτός θα γίνει οπωσδήποτε αντικείμενον επιρρείας των δαιμόνων. Όταν όμως είναι ο άνθρωπος δυνατός και πιστεύει μόνο στο Θεό, τότε τίποτα δεν μπορεί να τον πειράξει, δεν μπορεί να τον βλάψει. Οι δαίμονες, να το γνωρίζουμε, έχουν μια καταπληκτική μέθοδο να προκαλούν τον φόβο, την πτώση και την δηλία. Εάν ξέρουμε και τον ευνηδιασμό, και τον ευνηδιασμό, εάν γνωρίζουμε τη μέθοδο αυτή των δαιμόνων, ποτέ αλήθεια δεν θα δηλιάσουμε. Πρέπει πάντα να συνδέουμε την ανδρεία με την ταπείνωση, διότι με τον τρόπο αυτό υπερφαλαγγίζονται οι δαίμονες. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι αρκετό να πω στον δαίμονα φύγε, δεν σε φοβούμε. Εκείνο που θα κάνει τον δαίμονα να τραπεί η σφυγή είναι η ταπείνωσή μου, ότι η ανδρεία μου είναι εκ του Θεού και ότι εγώ δεν αξίζω τίποτε. Ο Θεός είναι ο βοηθός μου. Όταν αυτό το δει ο διάβολος, τρέπεται η σφυγή. Αλλά ακόμη χρειάζεται με την ανδρεία η ταπείνωση, διότι αν μείνει η ανδρεία χωρίς την ταπείνωση, γρήγορα εκφυλίζεται και μετατρέπεται είτε εις δηλία είτε εις θρασίτητα. Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε θαυμάσια παραδείγματα ανδρείας, αλλά και εις αυτήν την εκκλησιαστική μας ζωή. Θα είχα να στοχιολογήσω 2-3-4 στην αγάπη σας. Θα γνωρίζετε αυτήν την γυναίκα, την Εστήρ, που ήταν μία εχμάλωτος που είχαν σύρει οι Ασσύριοι εις την Ινεβή. Η Εστήρ ήταν ωραιοτάτη γυναίκα, τελικά ευρέθηκε στο παλάτι του Αρταξέτσου του βασιλέως και ύστερα από ένα επεισόδιο που συνέβη κατέλαβε την πρώτη θέση της βασιλίσσης, διότι υπήρχαν πολλές βασίλισσες, και κατέλαβε την πρώτη θέση της βασιλίσσης. Διαβάστε το βιβλίο αυτό, το πολύ ωραίο βιβλίο και διδακτικότατον, Εστήρ είναι ο τίτλος, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ένας φωνερός άνθρωπος, ο Αμάν, που ήταν ένα είδος πρωθυπουργού του βασιλέως, δεν εχώνευε καθόλου τους εχμαλώτους Ισραηλίτες και ετοιμάζει την καταδίκη τους με τέχνη, με μέθοδο, και καταφέρνει
να αποσπάσει από τον βασιλέα και αυτή ακόμη την υπογραφή του. Το σχέδιο ήταν έτοιμο και θα ετήθετο σε εφαρμογή. Το μαθαίνει ένας ευσεβής υπάλληλος του παλατιού, ο Μαρδοχαίος, και αυτός από τους αιχμαλώτους, και συγγενής της Εστήρ, η οποία Εστήρ δεν απεκάλυψε ποτέ στον βασιλέα ότι είναι Ιουδαία, Ισραηλίτης. Και τότε τη ειδοποιεί ο Μαρδοχαίος ότι κινδυνεύει η φυλή. Και η Εστήρ έπρεπε τώρα να κινηθεί. Έπρεπε να παρουσιάσει στον βασιλέα και να του πει ποιο είναι το σχέδιο του πρωθυπουργού του Αμάν. Υπήρχε όμως ρητός νόμος ότι στο εσωτερικό του παλατιού δεν μπορούσε να μπει κανένας, ούτε η βασίλισσα, εάν δεν είχε προηγουμένως την έγκριση του βασιλέως. Η ποινή ή το μεθάνατο, έστω και αν ήταν η ίδια η βασίλισσα. Μη σας κάνει εντύπωση αυτά τα έθιμα της εποχής. Έθιμα της εποχής. Έπρεπε όμως η βασίλισσα να μπει αυθαιρέτως μέσα στο διαμέρισμα του βασιλέως, διότι το πράγμα ήταν επίγον. Δεν μπορούσε να καθυστερήσει. Αλλά μπαίνοντας αυθαιρέτως, εκκινδύνευε η ζωή της. Και τι κάνει? Τι κάνει? Εδώ βλέπουμε πρώτα πρώτα την καταφυγή της στο Θεό. Προσευχή και νηστεία. Και εν συνεχεία δείχνει την ανδρεία της, η οποία ανδρεία της τώρα ενισχύεται από την προσευχή και την νηστεία. Στέλνει κάποιον, ο Μαρδοχαίος, κάποιον άνθρωπον να της πει τι γίνεται. Και εκείνη απαντάει στον Μαρδοχαίο δια του ανθρώπου, του αγγελιοφόρου, τα εξής. Και εξαπέστειλε Εστήρ τον οίκοντα προς αυτήν, προς Μαρδοχαίον λέγουσα. Έστειλε πίσω τον αγγελιοφόρο προς τον Μαρδοχαίον και είπε: «Βαθύσας εκκλησίασον τους Ιουδαίους τους εν σούσις και νηστεύσατε επενή και μη φάγετε, μη δε πείτε επί ημέρας τρεις, νύχτα και ημέρα. Τρεις μέρες, τρεις νύχτες, μη φάτε τίποτα, μη πείτε τίποτα. Όλοι οι Ιουδαίοι, μάζεψέ τους και πες τους αυτό. Καγώ δε και αύρε μου ασυπήσομεν, και εγώ και οι υπηρέτριες μου θα νηστέψομε. Και τότε εισελεύσομε προς τον βασιλέα παρά των νόμων, εάν και απολέστε με δέοι. Και τότε μετά την νηστεία και την προσευχή που θα κάνουμε, θα εισέλθω στο διαμέρισμα του βασιλέως, παρά των νόμων του βασιλέως να μπω μέσα, έστω και αν πρέπει να πεθάνω». Ακούτε, όχι έστω και αν πρέπει να χάσω την βασιλική μου ιδιότητα, να πάψω να είμαι βασίλισσα, διότι το περιστατικό που έγινε βασίλισσα είναι ότι η προηγουμένη, μια προηγουμένη βασίλισσα, έχασε την ιδιότητά της αυτή. Την έχασε. Και λέγει τώρα εδώ η Εστήρ ότι θα μπω μέσα στον βασιλέα, όχι απλώς έστω και να χάσω την ιδιότητά μου ως βασίλισσα, αν πρέπει ακόμη και να πεθάνω. Αυτό θα πει η Ανδρεία. Η Ιουδής, άλλη γυναίκα. Αυτή, ομοίως βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης με τίτλο Ιουδής. Διαβάσατε το και αυτό. Είναι ωραιότατο βιβλίο. Απειλούνται οι Εβραίοι από τους Ασσυρίους. Απειλούνται. Χείρα Ιουδής, αγνωτάτη γυναίκα, νεαρά, πολύ νεαρά, χείρα, αγνωτάτη. Πενθεί τρία χρόνια με αντίσκηνο πάνω στην ταράτα του σπιτιού της, πλουσιωτάτη χείρα, με πολλούς υπηρέτες, με πολλά σπίτια και πολλά χωράφια. Πενθεί τρία χρόνια πάνω εκεί στην ταράτα. Δεν κοιμάται στο σπίτι της, αλλά στο αντίσκηνο. Όταν βλέπει ότι η πόλη της, η Βετιλούα, όπως λέγεται, κινδυνεύει, που ήταν ο χειρό πόλης και ήταν η δίωδος για να κατέβαιναν οι Εβραίοι προς, συγγνώμη, οι Ασσύριοι προς Ιεροσόλυμα και όλη η Παλαιστίνη να καταληφθεί από τους Ασσυρίους, τι κάνει? Ένα φοβερό σχέδιο, αγαπητοί μου. Αν και αργούμε να σας το διηγηθώ με δύο λόγια μόνο. Φοβερό. Η πόλη κινδυνεύει όχι μόνο να καταληφθεί από τους εχθρούς, αλλά και από την πείνα και τη δίψα. Τους έκοψαν το υδραγωγείο, δεν είχαν να πιούν νερό, δεν είχαν να φάνε μέσα στην πόλη. Οι Ασσύριοι δε στρατοπεδευμένοι σε μια απόσταση από την πόλη.
Τότε οι Ιουδείς λέει στους άρχοντες, βγάλτε με έξω από το τείχος με μια υπηρετριά του. Εγώ θα πάω στους Ασσυρίους. Είσαι με τα καλά σου. Τι σας νοιάζεται. Ντύθηκε πολυτελέστατα. Φόρεσε αρώματα, μοσχοβολούσε. Ήταν δε ωραιοτάτη γυναίκα. Παίρνει και την υπηρέτρια, παίρνει και ένα καλάθι, ένα τουρβά και πάνε στους Ασσυρίους. Αμέσως λέτε, θα είναι η Ασσύρια, στρατιώτη. Τι θέλεις εσύ εδώ. Θέλω να δω το στρατηγό σας τον Ολοφέρνη. Τον επάνε στο στρατόπεδο. Λέει στο στρατηγό, θα ήθελα να σε βοηθήσω να κυριεύσεις τους Εβραίους. Αλλά θα πρέπει να ξέρεις με τις λιγότερες απώλειες. Αυτοί θα παραδοθούν. Αλλά θέλω και εσύ να με βοηθήσεις. Θέλω να με αφήνεις κάθε βράδυ, εγώ θα μείνω μαζί σου. Να με αφήνεις κάθε βράδυ να πηγαίνω σε μια πηγή που είναι εδώ κοντά, έξω από το στρατόπεδό σας, να κάνω προσευχή ώστε και ο Θεός να βοηθήσει να καταλάβεις τους Εβραίους. Το χαψε όλο φέρνος. Μια μικρή λεπτομέρεια εδώ. Οι γυναίκες είναι φοβερές άμα θέλουν να καταφέρουν τους άνδρες. Και σε πολεμικά περιόδους ο μέγας κίνδυνος να χαθεί μια μάχη είναι οι γυναίκες. Είναι φοβερόν πράγμα. Φοβερόν πράγμα. Αλλά και καταπληκτικόν η ανδρεία των γυναικών. Καταπληκτικόν πράγμα. Πράγματι, πράγματι, την άφηναν και αυτή πήγαινε στην πηγή και προσήφιαταν. Βεβαίως δεν προσήφιαταν εναντίον των Εβραίων. Παρακαλούσε τον Θεό με δάκρυα να βοηθήσει το σχέδιό της. Την τετάρτη ημέρα δεν την πείραξε όμως καθόλου ο Ολοφέρνης. Εδώ ο Θεός προστατεύει. Δεν την πείραξε καθόλου. Τετάρτη ημέρα είχε σκοπό να την πειράξει ο Ολοφέρνης. Αλλά ήπιε πολύ κρασί και μέθησε αυτός. Και τότε ζήτησε να μείνει με την Ιουδή οι δυο τους μόνο. Σαν μεθυσμένος που ήταν, δε χάρη καιρό η Ιουδή. Παίρνει το σπαθί που ήταν από πάνω από το κρεβάτι του και του κόβει, αγαπητή μου, το κεφάλι πέρα για πέρα. Το παίρνει το κεφάλι και το βάζει στο τουρβά, κλείνει τη σκηνή ανενόχλητη, όπως είχε ζητήσει από τον Ολοφέρνη, να την αφήνει η στρατιώτη να πηγαίνει να προσευχηθεί με την υπηρέτριά της. Πέρασαν το στρατόπεδο με το κεφάλι του Ολοφέρνη στον τουρβά. Δεν πήγε όμως εκεί να προσευχηθεί. Πάει στην πόλη και φωνάζει από κάτω από τα τείχη, ανοίξτε μου. Τις ανοίγουν και όταν έβγαλα από τον τουρβά το κεφάλι του Ολοφέρνους και κόδεξα κρατώντας το από τα μαλλιά, έμειναν άναυδοι. Πήρανε θάρρος, τους λέει οι Ιουδείς, τώρα βγείτε έξω να τους πολεμήσετε. Το πρωί βλέποντας οι Ασσύριοι ότι ήταν αποκεφαλισμένος ο στρατηγός τους, τράπονται οι θράτακτον στη γη. Τρέχουν από πίσω οι Εβραίοι και κατέλαβαν πλήθος από λάφυρα προς όφελα. Αυτοί του Ιουδοί, φοβεροί, ανδρεία, καταπληκτικοί. Αλλά δεν είναι μικροτέρας αξίας και σημασίας και ανδρείας η συμπεριφορά της Σολομονής, τρίτη γυναίκα αυτή. Η Σολομονή, αγαπητοί μου, με τα 7 της παιδιά που τα μεγάλωσε εν Θεό. Αυτά τα 7 της παιδιά μπροστά στον αντίοχο τον επιφανή Έλληνα. Ένα προς ένα τα προσφέρει και τα βασανίζει ο τύραννος και μένουν τα παιδιά της σταθερά στην αρετή, τα ενισχύει η ίδια. Στο τέλος δίνει και το 7ο παιδί της, ενισχύοντάς το, αν και το προκαλούσε ο αντίοχος να αρνηθεί την πατρόν θρησκείων. Η μητέρα λέγει στο παιδί της, παιδί μου, μη με ντροπιάσεις. Μη με ντροπιάσεις. Δεν θα αρνηθείς την πίστη σου. Και παραδίδεται και το μικρό παιδί το τελευταίο το 7ο και στο τέλος γίνεται και αυτή μάρτυρα. Πραγματικά ηρωική γυναίκα. Πραγματικά εκοσμήτω από την πίστη και την ανδρεία. Αλλά και η συγγενή διαθήκη. Όταν οι μαθητές ζηλιάζουν, οι φανεροί μαθητές ζηλιάζουν,
οι κρυφοί μαθητές βγαίνουν στην επιφάνεια και παίρνουν τόλμη. Αυτές είναι οι περίεργες ανατροπές που ο Θεός επιτρέπει για να φαίνεται ότι η ανδρεία στο τέλος είναι από το Θεό. Είναι έργο του Θεού όταν ο άνθρωπος θέλει πραγματικά να είναι ταπεινός και πιστός. Και ενώ από τη μία μεριά κλείνονται στο υπερόν οι μαθητές και ο Απόστολος Πέτρος αρνείται τον Χριστό, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, κρυφοί μαθητές του Χριστού, κινούνται για να ζητήσουν το σώμα. Και πηγαίνει ο Ιωσήφ και ζητάει από τον Πιλάτο το σώμα του Χριστού. Εκεί βάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τολμήσας εισήλθεν. Αυτό το τολμήσας εισήλθεν δείχνει ότι χρειάζεται πραγματική ανδρεία για να πάει να ζητήσει κανείς το σώμα του Χριστού, που ήταν ένα τόσο επικίνδυνο πράγμα εκείνη την ώρα. Και τέλος, όλοι εκείνοι οι μάρτυρες μέσα στους αιώνες, οι οποίοι με το θαυμάσιο παραδειγμά τους ανδρείας και καρτερίας ψυχικής έδωσαν το αίμα τους και την μαρτυρία τους εις τον Ιησού Χριστό. Ολόκληρο το μαρτυρολόγιο, πάρτε τα μηνέα επί παραδείγματι, πάρτε τον συναξαριστή όλους τους τόμους, όπως τους εφηλήσετε τους τόμους αυτούς, από μέσα σας θα ξεπηδούν παραδείγματα ανδρείας. Είτε μπροστά εις τον Δήμιον, είτε μπροστά εις την έρημον, που θα έμενε κάποιος ασκητής δεκαετίες ολόκληρες, είτε πάνω εις την κολόνα σας ηλίτης, είτε μέσα εις την κοινωνία αγωνιζόμενος υπέρ Χριστού εναντίον των παθών της κοινωνίας κλπ. Εξαίρετα παραδείγματα ανδρείας και ηρωισμού της πίστεως. Αλλά δεν θα έπρεπε να κλείσουμε, αγαπητοί μου, το σημερινό μας θέμα εάν δεν κάναμε και μία ιδιαίτερα αναφορά και αποστροφή ανδρείας και προς την γυναίκα, όχι μόνο με τα 3-4 ονόματα που αναφέραμε, αλλά για την γυναίκα, την οποιαδήποτε γυναίκα, εις τον καθημερινό της βίο. Δεν μπορεί βέβαια η κάθε γυναίκα να αναδειχθεί ούτε εσύρ, ούτε Ιουδίρ, είναι έκτακτες περιπτώσεις αυτές, ούτε Σολομονή. Δύναται όμως να αναδειχθεί ηρωής μέσα εις αυτήν την πεζότητα του καθημερινού βίου. Ο ηρωισμός δεν θέλει έκτακτες περιπτώσεις για να γράψει ιστορία. Ο ηρωισμός και η αρετή δύναται να ασκηθούν και μέσα εις αυτήν την ασχημότητα και καθημερινότητα και πεζότητα. Η γυναίκα λοιπόν ως σύζυγος και ως μητέρα δύναται, αν θέλει, να σταθεί σωστή σύζυγος και σωστή μητέρα, να γίνει πραγματική ηρωή και να τη διακρίνει η αρετή της ανδρείας και να γίνεται θαυμαστή. Πρέπει όμως αυτός ο ηρωισμός της να πηγάζει από αυτή την ανδρεία της ψυχής, από αυτή την πίστη στο Θεό και από την συνέστηση των καθηκόντων της και της θέσεώς της. Η Αγία Γραφή δια πολλών πλέκει το εγκόμιον της ανδρείας γυναικός. Θα ήθελα να στοιχειολογήσω 3-4 σημεία από το βιβλίο των Παροιμιών. Γυναίκα ανδρεία, λέγει, στέφανος το ανδρεί αυτή. Γυναίκα ανδρεία είναι στεφάνι του ανδρός. Αν ένας άνδρας δύναται να έχει καύχηση, να έχει στέφανο στο κεφάλι του, να έχει τιμή στο κεφάλι του, αυτό θα το δείξει η ηρωική του γυναίκα. Ηρωής ως σύζυγος, ηρωής ως μητέρα. Θα πει ακόμη το βιβλίο των Παροιμιών, σταχυολογώ κάτι μόνο για την ολόκληρο κεφάλαιο και θα σας προέτρεπα να πάτε να το διαβάσετε. Είναι το 31 κεφάλαιο των Παροιμιών κατά των Παστορετικών Κείμενων. Μην τα μπερδέψετε εκεί. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου Παροιμίες. Λέει τούτα. Μόνο σταχυολογώ. Έχει πολλά. Γυναίκα ανδρεία. Εδώ τώρα τι θα πει ανδρεία. Θα πει δραστηρία και νοικοκυρά. Δραστηρία και νοικοκυρά. Αυτό θα πει ανδρεία εδώ.
Τι είχε βρήσει? Ποιος λέει μπορεί να βρει γυναίκα ανδρεία να έχει δραστηριότητα, όχι αυταρχικότητα. Προσέξτε, προσέξτε, μην παρανοηθούμε. Όχι αυταρχικότητα, όχι να μπαίνει στη μύτη του άνδρος, όχι να υπέβει στον σβέρκο του άνδρος, όχι να κυβερνάει το σπίτι της κατά το βακούν. Όχι. Η κεφαλή του σπιτιού είναι ο άνδρας. Ο άξον του σπιτιού είναι η γυναίκα. Όχι λοιπόν με αυταρχισμό. Η ανδρεία δεν έχει καμία σχέση με τον αυταρχισμό. Καμία σχέση. Η αρετή, η ανδρεία είναι αρετή. Ο αυταρχισμός είναι κακία. Είναι πάθος. Είναι από τα φοβερότερα. Αν η γυναίκα έχει αυταρχισμό, το σπίτι διέλυσε. Ο σύζυγος είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Τα παιδιά υποφέρουν κάτω από τον αυταρχισμό μιας μάνας σκληρής και απαιτητικής. Ο Θεός να φυλάξει. Όχι λοιπόν αυτό. Γυναίκα ανδρεία, νοικοκυρά και δραστηρία, τι σε βρίσκει, ποιος μπορεί να βρει? Την ιωτέρα δεεστήν λίθων πολυτελών οικιάστη. Μια τέτοια ανδρεία γυναίκα είναι τιμιωτέρα, πολυτιμωτέρα και από αυτούς ακόμη τους πολυτίμους λίθους, τα διαμάντια κλπ. Θα αρχίσει από αυτή η καρδία του ανδρός αυτή. Αναπάβεται και παίρνει θάρρος η καρδιά του ανδρός πάνω σε μια τέτοια γυναίκα. Τι να τον βρει? Τι να τον βρει? Ανεργία? Δεν φοβάται. Η γυναίκα του τα βγάζει πέρα. Θα του πει, όχι σαν γκρινιάρα, και τώρα τι θα κάνουμε, ή σαν δειλή, και τώρα τι θα κάνουμε, και τι θα φάμε, και πώς θα ζήσουμε, τα παιδιά μας θα πεθάνουν, και πώς θα ζήσουμε τα παιδιά μας, και πώς θα τους δώσουμε τα παιδιά μας. Όχι. Θα πει η γυναίκα που βλέπει τον άνδρα της που δεν έχει δουλειά, ή έχει μικρό μεροκάματο, έχει λίγο μισθό. Θα του πει, άκουσε άνδρα μου, μη φοβάσαι. Θα τα βγάλουμε πέρα, με τη βοήθεια του Θεού. Και όταν είναι και νοικοκυρά, έχει και φρόνηση, τότε τα βγάζει μια χαρά. Μπορούσε να μην έχει την καρδιά του αναπαυμένη ένας τέτοιος άνδρας πάνω σε μια τέτοια γυναίκα με ανδρεία, που δεν φοβάται τη ζωή να τα βγάλει πέρα? Δεν φοβάται. Δεν έχει σήμερα μεροκάματα. Δεν έχει. Θα πεθάνουμε, κάτι θα γίνει. Δεν φοβείται. Δεν δημιάζει. Δεν τα χάνει. Η τιάφτη καλών σκύλων ούκα πορήσει. Μια τέτοια γυναίκα με πολλά αγαθά, από πολλά αγαθά δεν θα βρεθεί σε φτώχεια. Ενεργή γαρτο ανδρή, αγαθά πάντα των δύο. Ενεργή στον άνδρα τη, πάντοτε αγαθές ενέργειες, αγαθά πράγματα ισοδύος. Σε όλη τους τη ζωή. Γυνή ανδρία εφραίνει τον άνδρα αυτή και τα έτη αυτού πληρώσει εν ειρήνη. Γυναίκα ανδρία ευχαριστεί τον άνδρα τη και όλη του στη ζωή είναι γεμάτη από ειρήνη και ευτυχία. Πράγματι θα λέγαμε και εμείς με την Αγία Γραφή. Γυναίκα ανδρία τι ευρύσει? Γυναίκα ανδρία ποιος μπορεί να βρει? Ποιος μπορεί να επιτύχει στον γάμο του? Είναι τόσο σπουδαία όντως αρετή. Αγαπητοί μου, ας τελειώσουμε. Η αρετή της ανδρείας έχει πάντοτε την αξία της δια την διατήρηση της πνευματικής ζωής. Στην εποχή μας όμως η ανάγκη της ανδρείας γίνεται ακόμη περισσότερον επιτακτική. Είναι μια εποχή που τα πάντα διαλύει, τα πάντα ξυλώνει και τα πάντα ξεχαρβαλώνει. Και μπροστά σε αυτό το γενικό ξεχαρβάλωμα, οι ανδρείες χριστιανικές ψυχές πρέπει να σταθούν όρθιες. Σήμερα πρέπει να υποβάλλουμε, να προβάλλουμε με ανδρεία πρώτα-πρώτα την ορθή μας πίστη. Πού? Στην θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Πρέπει ακόμη να ομολογήσουμε Άγιον Τριαδικών Θεών. Ναι, αιρέσεις και ποικίλες καταστάσεις είναι όλες εκείνες που προσβάλλουν
μία τέτοια ομολογία. Εμείς θα σταθούμε και θα κηρύξουμε ότι ο Χριστός είναι ο ανθρωπίσωτος. Θα κηρύξουμε ότι πιστεύουμε εις το δόγμα της Αγίας Τριάδος, εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αλλά ακόμη με ανδρεία πρέπει να επιδείξουμε και αγιότητα και εφαρμογή Ευαγγελίου. Όταν όλοι λέγουν δεν μπορεί σήμερα να είσαι χριστιανός, δεν μπορεί να κρατάς το σταυρό στο χέρι και να ζήσεις, εμείς πρέπει να κρατάμε το σταυρό στο χέρι και να ζήσουμε. Πρέπει να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και πρέπει να επιδείξουμε αγιότητα. Όχι να επιδείξουμε αλαζονικός, υπερηφάνος, ότι να, εγώ είμαι χριστιανός. Όχι, αλλά η ζωή μας θα είναι ευαγγελική, ώστε να είναι πραγματικά μία βιτρίνα και μαρτυρία καλύτερα, εφαρμογή του Ευαγγελίου. Ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να το εφαρμόσει. Δίνεται να είσαι έντιμος άνθρωπος και στην εποχή μας. Μην βοηθούμε όλο εκείνο των όχλων, των απίστων, που μπορούν να στραφούν εναντίον μας. Οπουδήποτε. Στην εργασία, στο στρατό, οπουδήποτε. Κάποιος πάει να υπηρετήσει νέος, τους συναδέλφους του να αντιμετωπίσει και λοιπά. Μη φοβηθούμε. Ή στο εργοστάσιο, ή στο χωράφι μέλους εργάτες και εργατρίες. Μη φοβηθούμε των όχλων που θα μας επιτεθεί, γιατί πιστεύουμε ή ζούμε ζωή πνευματική. Μη φοβηθούμε ακόμη την μόδα, ότι μπορούμε να φανούμε αναχρονισμένοι. Μη φοβηθούμε ακόμη ούτε την εποχή μας. Η εποχή είναι ένα σχήμα και θα περάσει. Εμείς θα μείνουμε και πρέπει να μείνουμε. Ο Άγιος Πολύκαρπος, εισερχόμενος εις το